Λάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Φτάσατε. Σωστά. Φτάσατε. Όχι, είμαστε στο δρόμο ακόμα. Ναι, ακούω, ακούω. Τώρα που το λες, ακούω και τη φασαρία. Ναι. Είστε κοντά τουλάχιστον. Φτάνουμε, πρέπει να έχουμε κάνα 20 λεπτό ακόμα. Πλάκα, ένα 7 ώρα στο νερό, ε. Ναι, ναι, γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποιες στάσεις που είναι υποχρεωτικές. Για φαγητό και τα λοιπά, ναι, βέβαια. Ναι, οπότε εντάξει. Αλλά ήταν εντάξει, το ταξίδι είναι μια χαρά. Ο καιρός είναι καλός. Ωραία. Εντάξει, συνηθίσαμε πλέον. Ναι, ναι, είναι μια. Αυτό που δεν συνηθίσαμε είναι τις εκτός έδρας νίκες. Χαίρομαι που τα λες μόνος σου. Χαίρομαι. να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Νομίζω ότι χρωστάτε στον εαυτό σας πάνω απ' όλα μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Το μεγάλο όπως θέλει ο καθένας να το πει έτσι. Ναι ή όχι, πραγματικά για μένα θα είναι η πιο μεγάλη νίκη που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή εκτός έδρας. Γιατί βρίσκει μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα στο γήπεδό της, εκτός εμείς δεν παίζουμε τόσο καλά ή δεν έχουμε την αποφασιστικότητα που χρειάζεται στο τέλος των σετ για να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς. Μας πειράζει γιατί φτάσαμε πολύ κοντά και στα δύο προηγούμενα εκτός έδρας μας και τώρα λίγο τρέχουμε και δεν φτάνουμε που λέει ο λόγος, γιατί χρειαζόμαστε βαθμούς για να κλειδώσουμε την τέταρτη θέση που άσχετα αν δεν ήταν ο στόχος μας αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι εφικτό. Έχει προκύψει εδώ και καιρό βέβαια. Ναι, θα είναι κρίμα να μην το κατακτήσουμε. Πάνω σε αυτό που ανέφερες, Λάμπη, στα παιχνίδια με τον Εθνικό Πειραιός στην Αθήνα, με την Κηφισιά στην Αθήνα, δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο, 4 ή 5 σετ πήγαν στο 31-29, στο 29-27, στην Αλεξανδρούπολη, στο 28-26, στο 27-25, στο 26-24 και ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό, πόσο μάλλον για εσάς που το ζείτε μέσα στο γήπεδο. Και δυστυχώς όλα αυτά τα σετ που ήταν στον πόντο, η Ηρακλής τα χάνε. Υπάρχει εξήγηση γιατί τα χάνε. Γιατί είναι στις λεπτομέρειες ξεκάθαρα, έτσι. Μπορεί να είναι ο διαιτητής, μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ο τραυματισμός, δηλαδή υπήρχαν και ατυχίες όπως του Εφρεμίδη πρόσφατα με το μάτς που προηγήθηκε. Το περίεργο είναι ότι συνήθως αυτά τα σετ τα παίρνουμε γιατί είμαστε και αρκετοί εμπειρευτητές, αρκετά εμπειρευτητές. Συνήθως αυτά τα σετ τα παίρναμε. Τώρα αυτά τα 2-3 μάτς που ανέφερες. Στη Μίκρα τα παίρνετε αυτά, ναι. Στη Μίκρα συμφωνώ. Ναι, στη Μίκρα τα παίρνουμε όλα, πραγματικά. Και μας πειράζει να σου πω την αλήθεια γιατί δεν είναι ωραίο να υπάρχουν αυτές οι μεταπτώσεις. Και σίγουρα αν είχαμε λίγο καλύτερη συγκομιδή βαθμολογική έξω θα ήμασταν και πολύ πιο ψηλά. Τέλος πάντων, όχι ότι είναι κάτι το τρομερό ή τόσο η κατάταξη που θα έχει, γιατί έχουμε δείξει ότι μπορούμε και να κοιτάξουμε στα μάτια οποιοδήποτε αντίπαλο. Και σπάσιμο έδρας, ναι, που λέει ο λόγος. Ναι, ναι. Ναι. Αν μπορέσουμε τώρα να είμαστε λίγο και πιο αποτελεσματικοί εκτός έδρας, μπορούμε να προχωρήσουμε και πολύ πιο ψηλά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε δύο εκτός έδρας μάτς δύσκολα, τα οποία όμως είναι και πολύ, μας δίνουν μεγάλο κίνητρο για να κατακτήσουμε κάτι. Αρχίζει ενωμένης από αύριο, γιατί η ομάδα είναι καλά, έχουμε δουλέψει καλά όλη την εβδομάδα, υπάρχει καλό κλίμα, καλή ψυχολογία και πραγματικά άμα κατακτήσουμε τη νίκη θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μας. Απέναντι σε ένα Παβοχαϊκό που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν του πρώτου γύρου, που οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι στόχος είναι η παραμονή, αλλά τώρα έχει βάλει και αυτό στόχο την τετράδα, γιατί αύριο θα αλλάξουν κατά πολύ ισορροπίες ανάλογα με το αποτέλεσμα, το ποιος θα πάρει τη νίκη δηλαδή. Και είναι μια ομάδα που πλέον την ξέρετε, έτσι, το πόσο έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα. Ναι, σίγουρα πολλές ομάδες ενισχύθηκαν το Δεκέμβριο, όπως και η δικιά μας η ομάδα. Βεβαίως. Και εμείς κάναμε τις κινήσεις μας. Όλες οι ομάδες είναι ενισχυμένες. Έχω βάλει τους στόχους η κάθε μία τους δικούς της. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι καλές ομάδες. Έχουμε κερδίσει όμως και πιο καλές ομάδες από εμάς. Κοιτάξαμε στα μάτια και τον Ολυμπιακό, αυτό που είπες και εσύ. Δεν φοβόμαστε κάποια ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα και εντός και εκτός έδρας. Το θέμα είναι να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί στα σημεία που πρέπει. Να μεγαλώσουμε λίγο τη διάρκεια της καλής μας απόδοσης περισσότερο και μακάρι να γυρίσουμε με το διπλό με το τριπλό με το τριπλό, ναι. Εκτός έδρας νίκες είναι και δίνουν και μεγαλύτερη χαρά γιατί είναι πιο δύσκολες, έχεις ένα ταξίδι να γυρίσεις και μας δίνουν μεγάλη ικανοποίηση. Σίγουρα, αυτό που λες νομίζω ότι έχει αγγίξει χιλιάδες κόσμο αυτή τη στιγμή. Οι οπαδοί που κάνουν πολλές φορές χιλιόμετρα να πάνε να δουν την ποδοσφαιρική ομάδα, την μπασκετική ομάδα, την βολεϊκή ομάδα, δεν έχει σημασία.
και με τη νίκη μια απόσταση 7 ωρών μπορεί να την κάνει σε 3 λεπτά ψυχολογικά. Αλλά με την ήττα μια απόσταση 7 ωρών μπορεί να την κάνει και 7 μέρες. Έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό που λες. Ειδικά για εσάς που κινείστε με το Πούλμαν. Τώρα, εχθές ήσουν στο Κατσάνιο. Ναι. Η ομάδα σου, η εφηβική ομάδα, ξεκίνησε με το δεξί, έκανε το 3-0 απέναντι στην Πρέβεζα. Σήμερα έφυγες μόνος σου μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της αποστολής. Άφησες το στέλιο του Τζιουμάκα που τον έχεις παίχτη στην εφηβική ομάδα του Ηρακλή για να κερδίσει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και με τον Αντώνη τον Μπουράκη και τους υπόλοιπους την πατρίδα σου, τον Αριστοτέλης Κίδρας. Με 3-0, από ό,τι είδα τα set lab πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το χθεσινό. Έχει μείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Στέφανος Νανάς, ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Ορφανού, για να κατεβάσει την εφηβική ομάδα, γιατί δεν μπορείς να κλωνοποιηθείς, πρέπει να παίξεις αύριο. Και τα καταφέρατε όμως, έτσι, 2-2 για τους εφήβους. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να είμαι εκεί. Το ξέρω. Είναι απέναντι στην ομάδα που έπαιξα 15 χρόνια, η καταγωγή μου είναι από εκεί, ο προπονητής είναι ο πρώτος μου προπονητής. Ναι. Θα είμαστε αντίπαλοι για 3 σε τέλος πάντων. Το μυαλό μου ήταν εκεί πέρα. Εντάξει, το μάτς πήγε πολύ καλά, υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας. Γενικά αύριο θα είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Άρα η πρώτη θέση έχει τελειώσει, έτσι να το πούμε αυτό. Έχει τελειώσει σίγουρα. Και περιμένουμε το δεύτερο του άλλου ομίλου. Σήμερα κλείνεται εκεί πέρα η δεύτερη θέση, η πρώτη και η δεύτερη θέση στον άλλο ομίλο, που είναι το ντέρμπι μεταξύ του Εύρου Σουφλίου και της Πήγασου. Του Πήγασου, ναι. Ναι, όποια ομάδα χάσει φυσιολογικά κατά 89% με αυτή θα παίξουμε. Την Κυριακή 6:30 στο Κατσάνιο. Ναι. Εμείς σαν πρώτοι θα υποδεχθούμε τον δεύτερο του άλλου ομίλου στην έδρα μας. Πάλι θα είμαστε με το φαβορί. Νομίζω ότι είναι καθαρά στο χέρι μας. Είτε είναι ο Πήγασος είτε είναι ο Εύρος, έτσι. Εντάξει, ο Πήγασος είναι η καλύτερη ομάδα, πιστεύω, αλλά τον έχουμε κερδίσει. Τον κερδίσατε στον τελικό πρόσφατα. Ναι, σε 3 διαφορετικά γήπεδα. Εμείς είμαστε το φαβορί, από εμάς εξαρτάται καθαρά, χωρίς να υποτιμούμε κάποια ομάδα. Το δείξαν τα παιδιά ότι είναι σοβαρά. Παίξανε όπως έπρεπε. Έχουμε ελαχιστοποιήσει τα λάθη, παίζουν όλα τα παιδιά, έχουν μεγάλη συμμετοχή όλα τα παιδιά και οπότε θέλαμε και αυτό, μια σωστή διαχείριση για να είναι φρέσκα για την Κυριακή, που είναι το πιο σημαντικό μάτς και δεν χωράνε λάθη. Την Κυριακή επιστροφή μετά το Βραχάτι αύριο και εσύ μαζί με τον Στέλιο, ο Στέλιος για να παίξει και εσύ να προπονήσεις, ε? Εντάξει, γυρνάμε στην ομάδα Κυριακής. Ναι. Για μένα εντάξει, δεν είναι η κούραση, εγώ δεν θα παίξω. Για το Στέλιο πιο πολύ. Για το Στέλιο πραγματικά είναι λίγο... Είναι τρομερό αυτό που κάνει, έτσι, να παίζει 4 μέρες κάθε μέρα, δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Το καλό είναι ότι... Α1 ανδρό και εφηβικό πρωτάθλημα, δηλαδή. Ναι, εντάξει, είναι και γυμνασμένο παιδί, αλλά και σήμερα ξεκουράστηκε, έπαιξε ένα σετ, βοήθησε το παιχνίδι, οπότε... Δεν χρειάστηκε, ναι. Πάρα πολύ κουρασμένος, αφήκε με το αεροπλάνο, οπότε κάπως οι συνθήκες είναι καλύτερες. Μακάρι να βοηθήσει και το αυριανό το μάτς να τελειώσουμε με το καλό. Βεβαίως. Και να γίνει και εκεί μια διαχείριση, αν μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε... Άρα μιλάμε, Λάμπη, για 2 νίκες μακριά από το Final Four, ε? Ναι, για τους εφήβους. Ναι, για τους εφήβους. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, αύριο θα κερδίσουμε σίγουρα, γιατί ο Βόλος είναι η πιο αδύναμη ομάδα. Πιστεύω θα παίξουν και μετά το χιαστή που περιμένουμε την Κυριακή. Ναι, το χιαστή είναι το πιο σημαντικό, το λέγαμε από την αρχή. Είδαμε πραγματικά και στο γήπεδο ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Εμείς ήμασταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Και από τη στιγμή που παραστήκαμε σοβαρή και σε πολύ καλή κατάσταση, εντάξει, έγινε διαδικαστικό ο όμιλος. Και πάμε δυνατά την Κυριακή να τερματίσουμε, να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε το Πανελλήνιο και να μάθουμε και ποιες είναι οι άλλες οι ομάδες. Και να μάθουμε και ημερομηνίες, γιατί πολύ φοβάμαι, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, ότι πάλι θα κλωνοποιηθείτε εκείνες τις μέρες, γιατί θα υπάρχει και το Final Four κυπέλλου ανδρών, στο οποίο ο Ηρακλής συμμετέχει. Τη Δευτέρα, να πούμε, 12 το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση, να μάθουμε τον αντίπαλο του Ηρακλή. Τώρα είτε 20-21 είτε 21-22 Απριλίου, μάλλον στο Τροκαντερό στην Αθήνα, Λάμπη, θα σας στείλουν και θα μας στείλουν. Εύχομαι να μην πέσει πάνω στο εφηβικό. Το Final Four. Όχι, το φιβικό δεν πέφτει εκεί πέρα. Ξέρουμε από τώρα το φιβικό. Το γλιτώσαμε. Στο τελευταίο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
στην κανονική διάρκεια. Α, οκ, okay, το γλιτώσαμε τότε. Εκείνο φοβόμουν εγώ, μην έχουμε τα δύο Final Four το ένα παρά το άλλο. Εντάξει. Ναι, αλλά και εκείνο είναι, μπορεί, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ο Ηρακλής να χρειάζεται βαθμό ή βαθμού για να βγει τέταρτο. Πρέπει να παίξουμε, είναι και τοπικό ντέρμπι. Άμα χρειαστούμε βαθμού. Έχει δίκιο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Άρα λες, στο ΠΑΟΚ Ηρακλής θα λείπουν κάποιοι αναγκαστικά. Αν, με το καλό. Δεν χρειαζόμαστε τους βαθμούς. Μπορεί να λείψουμε και να μην μας πειράξει. Ναι. Αν χρειαζόμαστε βαθμούς, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μια αναβολή για την επόμενη εβδομάδα, το εφηβικό. Κανονικά θα έπρεπε, γιατί είναι, ναι. Δεν είναι εφικτό ο παίχτης που είναι προπονητής στην εφηβική ομάδα να είναι και στα δύο, ή ο παίχτης που είναι και στην εφηβική και στην αντρική να είναι και στα δύο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κατανοήσω. Εντάξει, πάμε λίγο μακριά τώρα την κουβέντα, δεν πειράζει. Με το καλό να τελειώσουμε, να περάσουμε και από Δευτέρα θα τα δούμε αυτά τα θέματα. Τι μπορεί υπάρχει να γίνει, και άλλο τρόπο, ξέρει. Το 0-3 ή 1-3 αύριο και θα είναι όλα πιο απλά. Το απλό και δεν μας νοιάζει μετά. Έτσι ακριβώς. Ούτε ημερομηνίες ούτε τίποτα. Ναι. Ωραία. Καλό ταξίδι, καλή συνέχεια. Να φτάσετε με το καλό. Να ξεκουραστείτε σήμερα και αύριο να πάρετε ενέργεια και στις 6 να είστε δυνατοί για τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ, Λάμπη. Καλή συνέχεια και εσάς. Καλό βράδυ, να είσαι καλά.